Νέα ένταση στη Μεσόγειο προκαλεί πρωτοβουλία τη Λιβύης να κοινοποιήσει στα Ηνωμένα Έθνη την απόφασή τη να ορίσει συνορεύουσα θαλάσσια ζώνη 24 ναυτικών μιλίων, αλλά κυρίω να κλείσει τον κόλπο τη Σύρτη για την χάραξη τη Αιγαλίτιδα ζώνη τη και κατ' επέκταση των κυριαρχικών τη δικαιωμάτων σε σχέση με του γείτονέ τη. Πρωτίστω εκτιμάται ότι θίγεται η Αίγυπτος και η Ιταλία, αλλά η εξέλιξη δεν αφήνει αδιάφορη και την Αθήνα. Νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο επιχειρεί να δημιουργήσει η Λιβύη. Η κυβέρνηση τη Τρίπολη κοινοποιεί στον ΟΗΕ, σύμφωνα με την καθημερινή, την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι διαθέτει ζώνη χωρικών υδάτων 12 ναυτικών μιλίων και ανακηρύσσει συνορεύουσα ζώνη για ακόμη 24 ναυτικά μίλια προ Βοράν. Η επέκταση των 24 μιλίων είναι τη λεγόμενη συνορεύουσα ζώνη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με βάση το δίκαιο τη θάλασσα δικαιούται να το κάνει οποιαδήποτε χώρα. Αυτό το οποίο δεν δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε χώρα και στο οποίο παρανόμησε η Λιβύη είναι το κλείσιμο του κόλπου τη Ήρνη. Αυτό είναι πόντρα σε κάθε έννοια δικαίου τη θάλασσα. Αυτό η Λιβύη δεν το έκανε στρεφόμενοι σε βάρο τη Ελλάδα. Αυτό η Λιβύη το έκανε στρεφόμενη σε βάρο τη Αιγύπτου. Η κίνηση αυτή συνδέεται με το εύρο τη αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Λιβύη σε σχέση με του γείτονέ τη. Δεν είναι όμω η πρώτη φορά που η Λιβύη επιδιώκει το κλείσιμο του κόλπου τη Ήρτη. Το 1973 ο Καντάφη τράβηξε μια γραμμή μεταξύ των πόλεων τη Βεγγάζη και τη Μισράτα, διεκδικώντα μια τεράστια έκταση και διακήρυξε ότι είχε αποκλειστικά δικαιώματα σε όλο τον κόλπο. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε αφισβήτησαν τι αξιώσει του. Το 1981 και το 1989 η κατάσταση έφτασε στα άκρα, με αμερικανικά μαχητικά να καταρρύπτουν λιβικά μαχητικά στη λεγόμενη γραμμή του θανάτου. Η νέα κίνηση τη κυβέρνηση τη Τρίπολη δεν επηρεάζει άμεσα τα συμφέροντα τη Ελλάδα, εκτιμούν οι ειδικοί. Έχει στόχο την Αίγυπτο, καθώ, όπω υπογραμμίζουν, έρχεται ένα σχεδόν χρόνο μετά το διάταγμα του πρόεδρου Αλσίση, με το οποίο χάραξε μονομερό Σαό και έκοψε το παράνομο μνημόνιο στη μέση, αγνώντα πλήρω τι απόψει τη Άγκυρα, όπω αυτέ αντικατοπτρίζονται στα κείμενα που έχουν υπογραφεί με την κυβέρνηση τη Τρίπολη. Τουρκία. Ε, αυτή τη στιγμή στριμώχνει τόσο και την Αίγυπτο, mm -hmm. διότι η Αίγυπτος θα πρέπει να αντιδράσει mm -hmm. και φέρνει και εμά προ μια αποφάσεω που θα πρέπει να πάρουμε. Θα προχωρήσουμε στα 12 ή όχι. Η Τουρκία παίζει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και στείλει προσωπία στην Ανατολική Λιβύη. Και λέγαμε, γιατί να πάει να συνομιλήσει με το Λιβικό Κοινοβούλιο, το οποίο θεωρείται φύλλα κύμνο προ εμάς, ή αν θέλετε, εμεί έχουμε καλέ σχέσει με αυτό. Mm -hmm. Τελικά όλα έρχονται σιγά-σιγά στο φω και, και, και αποδεικνύεται ότι ακριβώ κουμπώνουν. Η Λιβύη υποστηρίζει ότι τα θαλάσσια σύνορά τη επεκτείνονται πιο ανατολικά. Την πρόθεση τη Τρίπολη για ανακήρυξη συνορεύουσα ζώνη για ακόμη 24 ναυτικά μίλια προ βορρά είχε εκφράσει ο πρωθυπουργό κυβέρνηση τη Εθνική Ενότητα τη Λιβύη Τμπεϊμπά εδώ και κάποιου μήνε. Αυτό θα γίνει με τρόπο που να μην παραβιάζει του διεθνεί νόμου ούτε να προκαλεί επίθεση στα θαλάσσια σύνορα άλλων χωρών. Λιβύη και Αίγυπτο διαφωνούν για την οριοθέτηση των θαλασσιών σύνορων του. Αναμένεται η απάντηση του Καρου. Η απόπειρα τη Λιβύη λοιπόν να κλείσει τον κόλπο τη Ήρτη δεν είναι καινοφανή. Είχε προηγηθεί όπω ακούσαμε, ανάλογη προσπάθεια από το καθεστώ Καντάφη το 1973, που όμω συνάντησε τότε την εντονότατη αντίδραση πολλών χωρών και οδήγησε Γιάννη Παλιούρα και σε ένα οξύτατο στρατιωτικό επεισόδιο το 1981 με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ακριβώ. Να θυμίσουμε λοιπόν τι έγινε ο Μαμάρ Καντάφη αποφάσισε ότι όλο ο κόλπο ουσιαστικά αυτό δεν ήταν απλά ε, υπό την κυριαρχία τη Λιβύη, ήταν χωρικά τη ύδατα. Και έτσι αποφάσισε να τον κλείσει. Μάλιστα έδωσε και μια πομπόδε τίτλο. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν. Ακριβώς, το, Άνω τον... των 200 ε, μιλίων. Μιλάμε αγριβώς. για ένα τεράστιο κόλπο. Ε, ε, ναι, τετραγωνικά χιλιόμετρα, πολλά χιλιάδε τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και τον άμεσα μάλιστα έδωσε ένα πομπόδι τίτλο στην γραμμή εκείνη, η γραμμή του θανάτου. Υπονοώντα ότι όποιο την πέρναγε η Λιβύη θα τον εξόντωνε. Αρχικά η Αμερική αρκέστηκε σε διπλωματικά μέσα. Δεν προσπάθησε να κάνει κάτι. Τότε, το 1973, είχε αντιδράσει και η Αθήνα, καταθέτοντα διάβημα στα Ηνωμένα Έθνη. Η Εθνική Αθήνα, η Ισπανία, η Ιταλία, όλε σχεδόν οι μεσογειακέ χώρε είχαν αντιδράσει, διότι δημιούργησε ένα προηγούμενο πολύ άσχημο. Αλλά το βασικότερο, αντίκειται στο διεθνέ δίκαιο. Δεν υπήρχε πουθενά κάτι το οποίο να το δικαιολογεί. Και δημιούργησε βέβαια προβλήματα και στην αυσυπλοεία. Πράγματι, που το 1982, με το Μοντέγκο Μπέι, ορίστηκε ότι πάνω από τα 24 ναυτικά μίλια δεν μπορεί να κλείσει κόλπο, έγιναν ακόμη χειρότερα τα μετά πράγματα από εν αυτό, συνεχεία. Μετά, μετά από, από αυτό, προκειμένου να μην μπορεί να το κάνει. Είχαμε λοιπόν, λοιπόν όμω το 81 ανάληψη εξουσία στην Αμερική από τον Ρόναλντ Ρέγκαν. Και εκεί πέρα τελείωσε η διπλωματία. Από τι πρώτε εντολέ που έδωσε ήταν δύο αλμπλονοφόρα να πάνε και να διεξάγουν στην περιοχή εκείνη ασκήσει με πραγματικά πειρά. Την πρώτη μέρα τη άσκηση οι Λίβοι σηκώσαν ούτε λίγο ούτε πολύ 35 ζεύγια αεροσκαφών, 70 αεροσκάφη να κινηθούν προ τι Αμερικανικέ Αρμάδε. Υπήρξαν αερομαχίε σκονικέ. Απειλήθηκε πόλεμο. Απειλήθηκε, αλλά δεν έγινε. Δεν έγινε τίποτα την πρώτη ημέρα. Τη δεύτερη μέρα όμω, οι Λίβοι σηκώνουν ένα ζευγάρι μαχητικών μόνο, το οποίο αντιδρά διαφορετικά. Πάει απευθεία προ την Αμερικάνικα αεροσκάφη, κατευθυνόμενο με τρόπο επιθετικό. Οι Αμερικάνοι σηκώσαν αναχαιριστικά και ξαφνικά οι Λίβοι εκτοξεύσαν πύραυλο. Οι Αμερικάνοι απάντησαν αμέσω, αφού απέφυγαν τα λιβικά πυρά και κατέριψαν τα δύο μαχητικά τη Λιβύη. Όλο το περιστατικό αυτό, από την ώρα που εντοπίζεται ο, ο, ο των Λίβιων να εκτοξεύεται μέχρι την κατάρριψη, κράτησε 45 δευτερόλεπτα. Αυτά τα 45 δευτερόλεπτα ήταν ουσιαστικά σκοτώσαν, αν θες, την ιδέα τη γραμμή του θανάτου. 50 χρόνια μέχρι που τώρα είδαμε να το επαναστήθηκε. Είδαμε ναι. την ανάσταση. Αλλά εδώ να θυμίσουμε κάτι. Η, η Αμερική είναι μια χώρα με παγκόσμια συμφέροντα και είναι ναυτική δύναμη. Δεν νομίζω ότι η Αμερική μπορεί να δεχθεί ότι κόντρα στο διεθνέ δίκαιο κάποιο κράτο θα μπορεί να κλείνει τέτοιε γιγάντιε εκτάσει στην πρόσβαση. Ναι. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι θα έχουμε νέα αντίδραση Αμερικανική. Αμερική και η Ιταλία που είναι ακριβώ απέναντι ενδεχομένω και άλλε χώρε. Ευχαριστούμε, Γιάννη.